Σε 7 πρώτα λεπτά έχουμε την κυρία Μπιτάκου είναι, ε, είναι μαζί μας, μπορώ να τη δω. Καλημέρα. Καλημέρα Καλώ ήρθατε. Καλά σας. είστε. Να είστε καλά. Να προλάβουμε Εδώστε. να τα πούμε ναι. όλα. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα, ε, τέτοια ώρα, είχα έναν Μακεδονομάχο κοντά μου, απόγονο των Μακεδονομάχων και η εκτίμησή μου ήταν ότι θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, κυρία Μπιτάκου, θέλω να μου πείτε πώ προετοιμάζεστε για τη μεγάλη συγκέντρωση. Αν είναι εύκολο να πάμε σε τριπλό και με τη συγκέντρωση τη Θεσσαλονίκη, πώ θα πάει, πώ προετοιμάζεστε, γιατί φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα. Ελάτε. Όπως έλεγα εχθές και στους συνεργάτες μου κύριε Αυτιά, ναι. νομίζω θα δακρύσουν οι καριάτιδες την Κυριακή. Πραγματικά αυτό που θα γίνει νομίζω θα γράψει ιστορία. Είμαστε βέβαιοι όλοι όσοι εργαζόμαστε σκληρά αυτέ τις μέρες και τρέχουμε νυχθημερών. Ο κόσμο μα στηρίζει πάρα πολύ. Δεχόμαστε χιλιάδε μηνύματα από όλη την Ελλάδα και είδατε ότι έχει γίνει μια τεράστια κινητοποίηση. Ακόμα και τα κτέλ Αττική και Θεσσαλονίκη αποφάσισαν να βάλουν λεωφορεία κάθε πέντε λεπτά για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Εκτό από τι ιδιωτικέ πρωτοβουλίε, γιατί πάρα πολλοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα έχουν κανονίσει με εταιρείε ιδιωτικέ να μισθώσουν κάποια πούλμαν για να εξυπηρετήσουν τα μέλη των συλλόγων, των σωματείων, των φορέων. Πραγματικά θα είναι συγκλονιστικό αυτό που θα ζήσουμε Θα είναι δηλαδή μια λαϊκή προσέλευση χωρίς καπελώματα από κόμματα Μου το είπατε και χθε, και σας συγχαίρω γι' αυτό Δηλαδή μια αυθόρμητη ελληνική συγκέντρωση στο Σύνταγμα κυρία Πιτάκου έτσι το θέμα είναι αυτό, να μπορέσει να εκφραστεί ο λαός μας και να πάρουν το μήνυμα και οι πολιτικοί μας, όλοι, ναι. όλοι οι πολιτικοί, ανεξαιρέτω. Πρέπει επιτέλους να ακούσουν το λαό. Είναι εκπρόσωποι μας, ναι. είναι οι άνθρωποι που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν Ακριβώς. τις... Το, το λαό μα, τι επιθυμίε του και τα θέλω του. και ε, Αν δεν πήραν ακόμα το μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, που σχεδόν ένα εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε εκεί, θα πρέπει να το πάρουν οπωσδήποτε από την Αθήνα. Γι' αυτό και μέχρι τελευταία στιγμή θα καλούμε όλου του Έλληνε να αφήσουν ό,τι έχουν προγραμματίσει. Μην θεωρήσουν ότι ε, θα υπάρχει κόσμο, δεν πειράζει, α μην πάω εγώ, θα πάνε άλλοι. Είναι χρέο όλων των Ελλήνων να είναι στην πλατεία Συντάγματο την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 2 η ώρα. Πιστεύω ότι θα είναι μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ για εθνικό θέμα. Γιατί, γιατί θα έχουν την αθόρμητη παρουσία των πολιτών. Και αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να υπάρξει για έναν κόσμο, κυρία Μπιτάκου, ο οποίος έχει υποστεί, εάν αρχίσω να σας αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία, είναι φοβερό, έχει υποστεί 100 αυξήσεις φόρων. Έχει υποστεί 10 έκτακτες εισφορές. Έχει χάσει στο μισό την αξία της περιοσίας του. Έχουν κοπεί 50% οι μισθοί και οι συντάξεις. Έχει, ε, είναι ένα εκατομμύριο ε, οι κατασχέσεις και ένα εκατομμύριο είναι έτοιμη υποκατάσχεση. Δηλαδή, έρχεται τώρα το θέμα το εθνικό, το σκοπιανό, να ξεχυλίσει το ποτήρι. Και να ενώσει όλη την Ελλάδα. Και Ρωστό. είναι και παράλογο, κύριε Αυτιά, αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται ένα λαό που εθνολογικά, γλωσσολογικά, γεωγραφικά δεν έχει καμία απολύτω σχέση με τη Μακεδονία μα να έχει αυτέ τι αξιώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η χώρα μα, η πολιτική μα, οι εκπρόσωποι μα, οι υπάλληλοι μα να μην μπορούν να ορθώσουν ανάστημα και να του αντιμετωπίσουν. Είναι τελείω παράλογο και σουρεαλιστικό αυτό που συμβαίνει. Ε, δεν, δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση πραγματικά και θα συμφωνήσω με το μεγάλο ιστορικό, τον κύριο Καργάκο που είναι και από τα μέρη μου ναι, από ναι. τη Μάνη. Θα είναι ο θα είναι ο μιλητή ε, Δεν σαυτικό... Θα είναι ο μιλητή. Ε, μα έχει εξουσιοδοτήσει να διαβάσουμε αποσπάσματα από τα βιβλία του. Ναι. Ε, είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένο, όπω και όλοι οι πνευματικοί ηγέτε του τόπου. και Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό και ψυχοτικό για όλου εμά που εργαζόμαστε για το συλλαλητήριο για να πάνε όλα καλά. Ο κ. Καργάκο, λοιπόν, είχε επισημάνει ότι ε, μπορεί να είναι εξαδηλωμένοι οικονομικά οι Σκοπιανοί και να ήταν ανέκαθεν, αλλά διπλωματικά τελικά αποδείχτηκε ότι περίχαν τον δικό μα πολιτικό αφού κατάφεραν ένα σουρεαλιστικό γεγονός να το κάνουν διεθνές θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Ο Μίκης Θοδωράκης, ε, κυρία Μπιτάκου. Ε, Τον συνάντησε ο Προεδρεύων ναι. του Συντονιστικού, ο κύριος Μιχαήλ Πατσίκας, εχθές. Ναι. Ε, μας μετέφερε ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γενικότερα. Ο κύριος Θοδωράκης έχει δείξει τη στήριξή του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα έχουμε επίσημη ενημέρωση στα, στους δημοσιογράφους πολύ σύντομα για το αν τελικά θα παραστεί ή αν θα εκφωνηθεί ε, απλά κάποιο μήνυμά του ή αν θα ακουστεί κάποιο ηχητικό. Έχουμε την αμέριστη συμπαράστασή του και πολύ σύντομα θα ενημερωθείτε για το αν θα είναι στο συλλαλητήριο και ο ίδιος το βράδυ της Κυριακής. Λοιπόν, μια μανιάτισα μεταξύ των α, υπεθύνων α, της συγκέντρωσης. Σας φύγω το χέρι. Εύχομαι κάθε επιτυχία και να ξέρετε κάτι. Κυρία Πιτάκου, η Μακεδονία μα είναι μία και μοναδική. Το φωνάζω δημόσια εδώ και χρόνια. Το ξαναλέω και θα το λέω όσο υπάρχω. Καλημέρα σα. Να είστε καλά και σα περιμένουμε την Κυριακή. Μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Αν είμαι στην απευθεία σύνδεση, θα είμαι εδώ. Αλλά θα είναι σαν να είμαι εκεί. Αν δεν είμαι στην απευθεία σύνδεση, τότε. Λοιπόν, 8.33 πρώτα